Εθνική συνεννόηση, προκειμένου από κοινού να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση που πλήττει τον τόπο. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού απευθύνεται για άλλη μια φορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον καλεί να συγκαλέσει άμεσα σύσκεψη αρχηγών, ώστε και να ενημερωθούν οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου για το που βρίσκεται η διαπραγμάτευση με την Τρόικα και τι η Τρόικα προκρίνει ως μέτρα για την κυπριακή οικονομία, αλλά πέραν τούτου και για να καταλήξουν σε ένα κοινό σχέδιο δράσης, ένα ολοκληρωμένο, όπως είπε, μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα, το οποίο να οδηγεί στην ανάπτυξη και στην εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Τόνισε τη σημασία αυτού του σχεδίου δράσης, Νικήτα, το οποίο, όπως είπε, θα δεσμεύει όλους και θα τους θέτει και μακριά από την έννοια του πολιτικού κόστους, με στόχο να διασφαλιστεί η υλοποίηση και η αξιοποίησή του. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, πέραν των δηλώσεων, αυτές ήταν οι δηλώσεις Νικού Αναστασιάδη, δεν δέχτηκε να πούμε περισσότερες ερωτήσεις για άλλα θέματα, ήταν ξεκάθαρο ότι ήθελε να στείλει αυτό το μήνυμα για άλλη μια φορά προς τους κυβερνώντες ό,τι αφορά τη διαχείριση της κατάστασης της οικονομίας. Αλλά είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι η ΜΕΝ Τρόικα, η οποία έχει θέσει κάποιους όρους, κάποιες περικοπές, αποκοπές, κάποια μέτρα τα οποία είναι σκληρά, δεν επιμένει ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν αυτές οι περικοπές. Η Τρόικα την ενδιαφέρει να εξασφαλίσει τα χρήματα που χρειάζεται για να είναι βέβαιη ότι θα λάβει πίσω τα λεφτά της. Τον τρόπο θα τον αποφασίσει η Κύπρος. Και ακριβώς είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ο Νίκος Αναστασιάδης ζητεί να γίνει ένα κοινό σχέδιο δράσης, δηλαδή να γίνουν αντιπροτάσεις ως προς τα μέτρα που θέλει να ληφθούν η Τρόικα και να είναι ένα αποτέλεσμα εθνικής συνεννόησης, το οποίο να μην αφήνει περιθώρια μη υλοποίησης. Τώρα, από εκεί και πέρα, να πούμε ότι το απόγευμα συνέρχεται η ΕΤΙΚ, η συντεχνία των τραπεζικών υπαλλήλων, με θέμα συζήτηση το σχέδιο εσελούσιας αυτοπηρέτησης προς τους εργαζόμενους της Λαϊκής Τράπεζας. Δόθηκε ανακοίνωση της ΕΤΙΚ, σύμφωνα με την οποία θα αναφερθούν όλοι οι επηρεαζόμενοι αλλά και τα στελέχη της ΕΤΙΚ σε παγκύπρια βάση, με στόχο ακριβώς να εξετάσουν αυτή την πρόταση που απίστηνε η διοίκηση της Λαϊκής, η διεύθυνση της Λαϊκής σε συγκεκριμένη μερίδα των υπαλλήλων. Οπότε καταλαβαίνουμε, Νικήτα, ότι το απόγευμα θα έχουμε εξελίξεις και από το τραπεζικό μέτωπο, ενώ